Αγαπητοί φίλοι, σήμερα θα εκφωνήσουμε την πρώτη σύντομη ομιλία στην προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε ε, με ένα οποιοδήποτε ακροατήριο θα ενδιαφέρεται για το είδος των ομιλιών το οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε. Ε, είμαστε μια καινούργια μονή ε, εδώ στο μεγαλόβρυσο Αγιάς, στα 650 μέτρα υψόμετρο, και επιχειρούμε μια, ένα καινούριο ξεκίνημα και σε αυτό προστίθενται και αυτές οι σχετικά σύντομες ομιλίες, τις οποίες, ε, στις οποίες τα αναφερόμαστε σε κάποια, ε, ελπίζω, θέματα ενδιαφέροντα και τα οποία συνήθως δεν πολύ συζητούνται ε, στην εκκλησιαστική και ευρύτερη δημόσια ζωή. Δεν διεκδικούμε κανένα αλάθητο, ούτε καμία απέτηση να γίνουν αποδεκτές οι απόψει και οι θέσει μας εκείνο το οποίο θα επιχειρήσουμε είναι με τα κριτήρια των πατέρων της εκκλησίας μας καθώς και με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε καταστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης ατομικές και ομαδικές κοινωνικές οι οποίες απασχολούν πλήθη, πλήθη ανθρώπων, μας προβληματίζουν μας διχάζουν, μας ε, οθούν στα όρια μας πολλές φορές και όπου η ερμηνεία των φαινομένων αυτών ελπίζουμε ότι θα είναι ενδιαφέρουσα. Ε, σκεφτήκαμε ε, το πρώτο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε είναι το ζήτημα της γνώμης, η σημασία της γνώμης και η λειτουργία της γνώμης στην ανθρώπινη ύπαρξη. Το θέμα αυτό θα χωριστεί σε δύο βίντεο σε δύο τμήματα ούτω ώστε να καλύψει και την και την θεωρητική ας το πούμε έτσι πλευρά της λειτουργίας της γνώμης των άνθρωπων αλλά και εφαρμόζοντας τα κριτήρια αυτά στη σύγχρονη κατάσταση στο σύγχρονο πολιτισμό στη σύγχρονη κοινωνική συνθήκη Η γνώμη, όπως ξέρουμε, είναι ένα ε, αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ύπαρξης και είναι αυτό που από τα πλέον πολύτιμα και από τα πλέον ε, προσωπικά στοιχεία της κάθε προσωπικότητας. Η γνώμη αποτελεί ε, την συνισταμένη, την, ε, το σημείο σύγκλησης των διαφόρων λειτουργιών του ανθρώπου, των επιθυμιών του, των πόθων του, των επιδιώξεών του, της όποιας καλλιέργειας διαθέτει ή δεν διαθέτει, μορφωτικής και ψυχικής καλλιέργειας. Η γνώμη είναι το, το, απο, το η αποκριστάλλωση όλων αυτών και πολλών άλλων παραγόντων, ηλικίας, βιολογικού, ψυχοβιολογικού φύλου, ε, εθνικότητας, ε, ιστορικής και πολιτισμικής παραδόσεως, από την οποία προέρχεται ο καθένας και ούτω καθεξής. Συνεπώς, εφόσον η γνώμη είναι η συνισταμένη και είναι ε, το σημείο εκείνο στο οποίο συγκλίνουν όλα αυτά τα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης, γι' αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιμη, για τον κάθε άνθρωπο και με πολύ δυσκολία, με εξαιρετική δυσκολία, ο, ο κάθε άνθρωπος ε, μπορεί να ενδεχομένως να απαρνηθεί πλευρές της γνώμης του εάν πιστεί ότι ε, έπεσε έξω ή ότι κάπως αλλιώς έχουν τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ανθρώπινη ιστορία, δηλαδή το ανθρώπινο, την ανθρώπινη ιστορική εξέλιξη και ως σύγκρουση γνωμών από πάρα πολλέ απόψει, είτε κυρίω ω σύγκρουση αλλά και ω σύμπνη αγνωμών. Οι διάφοροι πόλεμοι, οι διάφορε κοινωνικέ αναστατώσει και συγκρούσει, οι ενδοοικογενειακέ προστριβέ και ούτω καθεξής, όλα αυτά εμφανίζονται έχω τελική κατάληξη, έχουν την διαφορά και την σύγκρουση γνώμη. Πού όμω θεμελιώνεται μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη η γνώμη, Θεμελιώνεται καταρχήν στο ότι σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας και αυτό είναι περισσότερο που μας ενδιαφέρει πρωτίστως και όχι διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας ε, θεμελιώνεται η, η γνώμη αποτελεί ε, την κύρια προσωπική έκφραση του ανθρώπινου θελήματος. Οι πατέρες της Εκκλησίας διακρίνουν την, το ανθρώπινο θέλημα διακρίνουν δύο πλευρές το ανθρώπινο θέλημα. Η, η μία πλευρά είναι η ρίζα, η, η πηγή του ανθρώπινου θελήματος που είναι το ότι ο άνθρωπος γενικώ το ανθρώπινο πλάσμα θέλει, επιθυμεί, είναι αδύνατο να υπάρξει χωρίς να θέλει και να επιθυμεί. Ξεκινώντας από τις στοιχειώδεις ψυχοσωματικές ανάγκες με την ικανοποίηση των οποίων μπορεί να επιβιώσει και τις οποίες φυσικά βαθύτατα θέλει και επιθυμεί, την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, μέχρι την ευρύτερη αναζήτηση νοήματος στη ζωή του κάθε ανθρώπου, μέχρι τις ιδιαίτερες δεξιότητες, ταλέντα, χαρίσματα, αλλά και ελλείψεις ανεπάρκειες κλπ. του κάθε ανθρώπου, οι οποίες οδηγούν σε συγκεκριμένες τοποθετήσεις το θέλημα του ανθρώπου αυτού. Άρα λοιπόν από τη μια μεριά έχουμε το φυσικό θέλημα, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, Δηλαδή που είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς να θέλει και να επιθυμεί. Αυτό είναι το φυσικό θέλημα και υπάρχει και το γνωμικό θέλημα, όπως το ονομάζουν, ή η γνώμη, όπου είναι η προσωπική έκφραση πλέον του θέληματος. Το φυσικό θέλημα δηλαδή αναφέρεται στην κοινή φύση όλων των ανθρώπων, όλης της ανθρωπότητας, ενώ το γνωμικό θέλημα αναφέρεται στην ιδιαίτερη και προσωπική διαμόρφωση του θελήματος σε κάθε άνθρωπο. Άρα η γνώμη αποτελεί την ιδιαίτερη διαμόρφωση του θελήματος και της επιθυμίας σε κάθε ξεχωριστό άνθρωπο, η οποία όμως σαν θεμέλιό σαν θεμέλιο της έχει το φυσικό θέλημα που είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους. Και ακριβώς ε, σε αυτό, το, αυτό είναι που ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που κατά τη γνώμη μου δια, διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα, ότι ε, γνωμικό θέλημα, δηλαδή γνώμη, δεν έχουν τα ζώα, διότι στα ζώα δεν υπάρχει αναζήτηση νοήματος της ζωής, αναζήτηση νοήματος της ύπαρξης. Αλλά υπάρχει μόνο φυσικό θέλημα γύρω από την ενστικτόδη ικανοποίηση των αναγκών, την ανάγκη ε, τροφής, προστασίας, ε, παρουσίαση σε μια αγέλη, αν πρόκειται για ε, άγρια ζώα ή για ζώα αγέλης ή κοπαδιού, και ε, επίσης ε, την ε, ικανοποίηση των στοιχειωδών αναγκών και την ε, ευεξία του ζώου, τη σωματική ευεξία του ζώου. Αλλά αναζήτηση νοήματος και επομένως γνώμη δεν υπάρχει στα ζώα. Αυτό πώς μπορούμε να το κατάλαβουμε πρακτικά, η αναζήτηση νοήματος της ύπαρξης και η συνακόλουθα η γνώμη, η, δημιουργία, η διαμόρφωση γνώμης στον άνθρωπο γύρω από τα, από τα πλέον ασήμαντα μέχρι τα μεγάλα και σημαντικά και αιώνια προβλήματα του ανθρώπου, όπως είναι η ελευθερία, η ζω, αν υπάρχει ζωή με τα θάνατον, ο Θεός, ο, ο έρωτας, ε, η επιλογή επαγγέλματος, τα χαρίσματα, τα ταλέντα, οι δεξιότητε, η βίωση του χρόνου, τι είναι χρόνο κλπ. Όλα αυτά υπάρχουν μόνο στον άνθρωπο. Όπου υπάρχει γνώμη και, όπου, και συνεπώς όπου υπάρχει αναζήτηση νοήματος, εκεί υπάρχει επιστήμη, υπάρχει θεολογία, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει ε, πολιτική διαπάλη των, των ιδεολογιών, υπάρχουν, ε, υ, υπάρχει τεχνολογία, ε, υπάρχουν ε, ε, διαπάλληλοι γύρω από διάφορα θέματα, από την εξουσία μέχρι την οτιδήποτε. Ας πούμε, δεν θα δει κανεί ποτέ ζώα να διαδηλώνουν, ας πούμε, απαιτώντα ή κάτι. Αυτό μόνο ο άνθρωπος και τα έλογα υποκείμενα μπορούν να το κάνουν αυτό. Και με το παράδειγμα αυτό, εν συγκρίση προς τα ζώα, ε, ακριβώς θέλουμε να δείξουμε ότι γι' αυτό είναι τόσο πολύτιμη και σημαντική η γνώμη στον κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς επειδή είναι τόσο πολύτιμη, εάν η γνώμη και όσα κρύβονται πίσω από τη γνώμη στην ανθρώπινη ψυχή, στην ανθρώπινη ύπαρξη, τα στοιχεία εκείνα της ανθρώπινης ύπαρξης τα οποία διαμορφώνουν τη γνώμη, εάν δεν είναι καλλιεργημένα, κατεργασμένα, μετριοπαθή, όρημα τα στοιχεία αυτά, ούτως ώστε να ακούσει κανείς και την διαφορετική γνώμη, να συζητήσει ήρεμα και συγκροτημένα τη διαφορετική γνώμη. Τότε ακριβώς η γνώμη, δηλαδή αυτό το πολύτιμο και προσωπικό και αναφέρετο στοιχείο της κάθε προσωπικότητας, κινδυνεύει ακριβώς να μετατραπεί σε στοιχείο πάρα πολύ συγκρουσιακό, ακόμα και σε πιο ακραίες περιπτώσεις, στοιχείο φανατισμού, πάση φύσεως φανατισμού, από την πολιτική και το ποδόσφαιρο μέχρι τη θρησκεία και την, και την, και την επιστήμη, και επομένως η γνώμη, αν και τόσο πολύτιμη, ταυτόχρονα είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, θα τολμούσαμε να πούμε, διότι ακριβώς απαιτεί όλη αυτή την καλλιέργεια, απαιτεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις, για να μην μετατραπεί σε σημείο σκλήρινσης και σύγκρουσης ε, με τις διαφορετικές νόμες. Ε, βεβαίως, σε κάποιες περιπτώσεις στη ζωή είναι πάντοτε αναπόφευκτο, ότι κάπου θα υπάρξει και σύγκρουση γνωμών, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, αλλά ότι καμία από τις πλευρές όπου εκφράζουν γνώμη δεν θα υποχωρήσει, είναι και αυτό φαινόμενο αναπόφευκτο μέσα στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη, το αποδεικνύει περίτρανα η καθημερινή και γενικότερη εμπειρία, αλλά και εκεί ακόμα ο άνθρωπος ο καλλιεργημένος και ιδίω χριστιανικά μιλώντας ο άνθρωπος ο ενάρετος, ο άνθρωπο που καλλιεργείται εν Χριστώ, ...και πνευματικά, ακριβώς πρέπει να αποφύγει την παγίδα αυτή και να έχει τη γνώμη του σαν κάτι κορυφαίο και εξαιρετικά αξιόλογο και περίπου αλάθητη τη γνώμη αυτή. Αυτό είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους στην ανθρώπινη ύπαρξη, η ειδωλοποίηση, το να μετατρέψουμε τη γνώμη μας σε είδωλο, το οποίο προσκυνούμε να μετατρέψουμε τη γνώμη μας σε περίπου μια αλάθητη διακήρυξη προς την ανθρωπότητα και εδώ αναφέρουμε πως καταλαβαίνουμε στα μεγάλα ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης, όχι στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας, αν και αρκετές φορές και οι λεπτομέρειες της καθημερινότητας προκαλούν, μπορεί να προκαλέσουν οξύτατες συγκρούσεις σε ανθρώπους ανώριμους ή βαθιά οικοκεντρικους αλλά εκεί που κυρίως βλέπουμε στην μέχρι τώρα η ιστορία της ανθρωπότητας, να έγινε, έχουν γίνει οι, συμβεί, οι τραγικότερες συγκρούσεις, ακόμα και αιματοχυσίες, είναι στη σύγκρουση των γνωμών γύρω από τα μεγάλα και αιώνια προβλήματα ε, της ανθρώπινης ύπαρξης. Εδώ ακριβώς ο χριστιανός ε, βρίσκεται μπροστά σε ένα πεδίο αγώνας πνευματικού, πάρα πολύ σημαντικό, ούτω ώστε να σέβεται και τις νόμες εκείνες ε, με τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να διαφωνεί βαθιά ζητώντας παράλληλα ασφαλώς και τον σεβασμό ε, της δικής του ε, γνώμης και άποψης. Αλλά ακόμα και αν δεν τύχει η δική του γνώμη σεβασμού και ε, σεβασμού ας πούμε, και ανοχής, ο χριστιανός, εμείς ως χριστιανοί, να μην ε, πέσουμε στην παγίδα ε, των συγκρούσεων και των, ε, και των προστριβών, οι οποίες ε, το μόνο που κάνουν είναι να βλάπτουν ε, ουσιαστικά τον πνευματικό μας αγώνα. Θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος ε, του θέματος αυτού, αναφερόμενοι στο πώς λειτουργεί ε, η γνώμη στη σύγχρονη εποχή και στη σύγχρονη κοινωνία με τα ιδιαίτερα ιστορικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά που έχει κάθε εποχή, να δούμε πώς λειτουργεί η γνώμη στην σύγχρονη εποχή μας, ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει, ποιους κινδύνους, ποιους πειρασμούς, και πώς πρέπει ε, να καλλιεργηθούμε ως χριστιανοί, αλλά και γενικότερα ως σκεπτόμενοι άνθρωποι, γύρω από το ζήτημα αυτό. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος ε, του θέματός μας, το οποίο αναπτύξαμε ήδη ως ένα βαθμό. Το τίτλος του θέματος είναι «Η σημασία της γνώμης για την ανθρώπινη ύπαρξη». Αναφερθήκαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος, στο στα γενικά χαρακτηριστικά του πώς λειτουργεί η γνώμη στην ανθρώπινη ύπαρξη και γιατί έχει τόσο τεράστια σημασία. Και συνεχίζουμε τώρα αναφερόμενοι στο, στο πώς λειτουργεί η γνώμη στο σύγχρονο πολιτισμό, στη σύγχρονη κοινωνία, μιλώντας με βάση τα διεθνή χαρακτηριστικά και όχι μόνο τα ελληνικά. Εκείνο το οποίο παρατηρεί στην εποχή μας είναι ότι η γνώμη λειτουργεί όλο και περισσότερο πολιτικά, διχαστικά. Λειτουργεί στην εποχή μας συγκρουσιακά πολλές φορές. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι διχάζονται ακόμα και για πράγματα εντελώς ασήμαντα. Διχάζονται, πολλώνονται, λογομαχούν. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αυτή κατά τη γνώμη μου και θα πρέπει να ανοιχνεύσουμε πού οφείλεται, ποιε είναι οι ρίζε αυτή τη εξέλιξη. Βέβαια, κάποιο μπορεί αμέσω να πει: Καλά, δεν υπήρχαν από ανέκαθεν στην ιστορία του ανθρώπου προστριβές και διχασμοί και διχογνωμία. Βεβαίω και υπήρχαν. Η ένταση όμω στην εποχή μα δείχνει να έχει φτάσει σε ένα μέγιστο βαθμό. Ο διχασμός δηλαδή ο κοινωνικός διεθνός και στην πατρίδα μας και η σύγκρουση των γνωμών, η διαπάλλη των γνωμών και άρα και η διαπάλλη των θελήσεων που κρύβονται πίσω από τη γνώμη γιατί όπως είχαμε πει στο πρώτο μέρος στο πρώτο βίντεο, στο πρώτο μέρος του θέματος το υπαρξιακό θεμέλιο της γνώμης είναι ακριβώς το θέλημα το ατομικό θέλημα του κάθε ανθρώπου η ατομική επιθυμία του Πού οφείλεται άραγε αυτή η τρομερή όξυνση της διαμάχης των γνωμών στην εποχή μας. Είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο φυσικά μόνο συνοπτικά και επιγραμματικά μπορούμε να αναπτύξουμε στο πλαίσιο αυτών των, αυτών βίντεο. Ελπίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία και στο μέλλον να συνεχίσουμε πάνω στο θέμα αυτό. Επιγραμματικά οφείλεται αφενός μεν στο γεγονός ότι μετά το 1980, ο δυτικός πολιτισμός, στον οποίο και η Ελλάδα εκούσα, άκουσα, όπως λέμε, δηλαδή τσάτρα πάτρα, θα λέγαμε λαϊκά, έχει μπει μέχρι το λαιμό στο δυτικό πολιτισμό, αντιγράφοντας πολλές φορές τα χειρότερα, τις χειρότερες πλευρές του. Στο δυτικό πολιτισμό μετά το 1980 επικράτησε η λεγόμενη μεταμοντέρνα φάση του, η οποία προάγει πάρα πολύ τον ατομικό ναρκισισμό του κάθε ανθρώπου, την αποθέωση της ατομικής επιθυμίας και του ατομικού γούστου, και ότι τίποτε σχεδόν άλλο δεν μετρά, παρά το να περνάμε καλά ε, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει ε, αυτή η έκφραση, δηλαδή ε, η ατομική απόλαυση, η ατομική διασκέδαση, η ατομική ή ε, το ατομικό γούστο, η ατομική επιθυμία, όλα αυτά αποθεώνονται. Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι ε, ο ανθρώπινος του, ο υποκειμενισμός του κάθε ανθρώπου να υπερδιωγκώνεται. Αυτό που η σύγχρονη έκφραση, η σύγχρονη λαϊκή έκφραση ονομάζει ότι κάποιος, ο Α ή ο Β ζει στην κοσμάρα του, είναι ακριβώς αυτό, η υπερδιόγκωση του υποκειμενισμού και φυσικά η υπερδιόγκωση του υποκειμενισμού φέρνει και την αποκοπή από την κοινωνία και την βαθιά επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και Ταυτόχρονα ο ναρκισισμός αυτός, δηλαδή αυτο, αυτο, που είναι η υπέρτατη έκφραση του εγωισμού και του εγωκεντρισμού και του φιλοτομαρισμού, ο ναρκισισμός, φέρνει την αποθέωση και την ειδωλοποίηση της ατομικής επιθυμίας και της ατομικής γνώμης. Ε, για να αναφέρω ένα πρακτικό παράδειγμα και να το καταλάβουμε καλύτερα, πριν από ένα, ενάμιση, ένα χρόνο περίπου, ε, συνέβη το εξή, αναφέρθηκε στι ειδήσει και στον τύπο και τον ηλεκτρονικό κλπ. Ότι στην περιοχή της γέφυρα Ρίου Αντιρίου, ένα ζευγάρι, ένα νεαρό ζευγάρι, ε, είχε το παιδάκι του πάνω σε ένα μεγάλο σωσίβιο και, μέσα στη θάλασσα και με κάποιο τρόπο δεν πρόσεξε το ζευγάρι ότι το παιδί παρασύρθηκε από το ρεύμα των στενών εκεί Ρίου Αντιρίου και ε, παρασύρθηκε στα βαθιά και το μόνο που το έσωσε από τον πνιγμό φυσικά είναι το, σωσίβιο, ένα μεγάλο, το μεγάλο σωσίβιο και αργότερα το έσωσε το λιμενικό ή εν πάση περιπτώσει ε, σώθηκε το παιδί από κάποιους άλλους. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ένα τέτοιο τυχαίο περιστατικό μικρής σημασίας και μάλιστα μικρής δημόσιας σημασίας τουλάχιστον και μάλιστα με ευτυχή κατάληξη έγινε αφορμή διχασμού το ε, τα σχόλια στο ίντερνετ κάτω από τα βίντεο του YouTube που ε, αναφέρονταν στο περιστατικό ήταν γεμάτα συγκρούσεις εάν έφταιγαν ή δεν έφταιγαν οι γονεί. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα αυτό για το πόσο γρήγορα πο, ε, πολλώνεται η σύγχρονη κοινωνία. Το, με, το, επίσης είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι με περισσή επιπολαιότητα και ευκολία ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να, ότι όχι μόνο ότι μπορεί, αλλά, όχι μόνο ότι είναι σε θέση, αλλά και ότι δικαιούται να έχει άποψη για τους πάντες και τα πάντα, ενώ κάτι τέτοιο είναι εντελώς άστοχο και ανώριμο. Και θα λέγαμε ότι σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και η αποθέωση της ψηφιακής ηλεκτρονικής εικόνας μέσα στην οποία κολυμπούμε οι σύγχρονοι άνθρωποι από, από το διαδίκτυο και την τηλεόραση διότι δημιουργεί την ψευδέστηση η κυριαρχία της ψηφιακής εικόνας ότι συμμετέχουμε κι εμείς στα γεγονότα ενώ η ζωή ποτέ δεν διεξάγεται μέσα από ηλε, ηλεκτρονικούς τρόπους και ηλεκτρονικές συσκευές και ούτε μπορούμε ε, μέσα από βίντεο και μέσα από αυτά να γνωρίσουμε τι πραγματικά συμβαίνει σε έναν άνθρωπο στον εσωτερικό του κόσμο, στην ε, οικογένειά του και το καθεξής. Με το χαρακτηριστικό αυτό παράδειγμα ήθελα να δείξω ακριβώς το, την πόλωση που υπάρχει και αυξάνεται ραγδαία. Βεβαίως πολύ πιο κραυγαλαίο και χτυπητό και πανανθρώπινο παράδειγμα είναι το ζήτημα της επιδημίας του κορονοϊού, όπου εκεί ο διχασμός έφτασε σε ακραίες πλέον καταστάσεις και όπου... Η, πλειο, η, πλειο, η πλειοψηφία ήταν ε, λιγότερο ή περισσότερο υπέρ των κρατικών μέτρων, τα οποία ελήφθησαν στην Ελλάδα και σχεδόν στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και μια αρκετά ισχυρή μειοψηφία ήταν κατά των μέτρων, για οποιοδήποτε λόγο, και ούτε η, καμία από τις δύο πλευρές δεν μπορούσε να ανεχθεί την άλλη. Υπήρξαν ε, περιπτώσεις όπου... Ε, χριστιανοί μέλη της Εκκλησίας εγκατέλειψαν, διέκοψαν σχέση με το πνευματικό τους επειδή θεωρούσαν ότι ο πνευματικό τους ε, δεν έχει τη σωστή άποψη και σωστή άποψη ήταν η δική τους ε, φυσικά και μιλάμε και για πνευματικούς οι οποίοι επέτρεπαν, ε, δεν είχαν καμία παρέμβαση και ανάμειξη στο θέμα αυτό, δηλαδή δεν, δεν, προσπάθησαν να επιβάλλουν σε κανένα τη γνώμη τους. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου ζευγάρια και οι οικογένειες διχάστηκαν και κόντεψαν να φτάσουν στο διαζύγιο ή εν πάση περιπτώσει σε σοβαρό κλονισμό των ενδοοικογενειακών σχέσεων ή ακόμα αναφέρεται ότι έχουν γίνει και μικροσυμπλοκές γύρω από τα θέματα αυτά για να μην αναφερθούμε μετά σε, σε πολύ ε, σοβαρότερα ε, γεγονότα ε, ε, λόγω των μέτρων που έλαβε το κράτος. Λοιπόν, ε, και αυτό είναι επίσης ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η μη ανοχή της ε, απόψεως του άλλου ήταν και εξακολουθεί να παραμένει πάρα πολύ έντονη και αρκετές φορές στα όρια της περιφρόνησης για την αντίθετη άποψη της απέχθειας ακόμα και του μίσους. Για την αντίθετη άποψη γεγονός πάρα πολύ λυπηρό και εν πάση περιπτώσει ως χριστιανοί θα έπρεπε να έχοντας την όποια άποψη έχει ο καθένας να σεβόμαστε πλήρως και την άποψη του άλλου, την αντίθετη άποψη. Ε, το ίδιο τώρα παρατηρούμε και στο, στο θέμα το, της έκδοσης των νέων αστυνομικών ταυτοτήτων με ψηφιακό, με ψηφιακό κύκλωμα μέσα, με ψηφιακό τσίπ, όπου πάλι αρχίζει να γίνεται μια απόλωση, ευτυχώς όχι στον ίδιο τρομερό βαθμό του κορονοϊού, αλλά ε, πάλι, ας πούμε, μια ε, σύγκρουση γύρω από το θέμα αυτό και με πολλές φορές με ειρωνίες και προσβολές ε, για την αντίθετη άποψη κλπ. Όλα αυτά ε, γύρουν απέναντι στο χριστιανό ένα μεγάλο πνευματικό αγώνισμα του πώς θα παραμείνει πιστός στο Χριστό και στα του Χριστού και στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης χωρίς παράλληλα αποφεύγοντας παράλληλα και την, τη σκύλα και τη χάριβδη. Και την σκύλα του φανατισμού και τη χάριβδη της σκλιαρότητας και της ε, συμμόρφωσης με το κοσμικό πνεύμα. Είναι μια ισορροπία η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη να επιτευχθεί, διότι όπως ξέρουμε από τη διδασκαλία των πατέρων, αυτό είναι η οδός της αρετής που λέγεται διάκριση και η οποία είναι από τις, μαζί με την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη, τη χριστιανική αγάπη από τις σπάνιες αρετές απαιτεί αγώνα δεκαετιών πνευματικό, όπως και όλα αυτά τα οποία λέμε γύρω από το θέμα του, της γνώμης. Απαιτεί αγώνα πολλών ετών για να φτάσουμε να, σε αυτή την ζηλευτή ισορροπία την οποία είχαν οι Άγιοι και τη ζηλευτή ισορροπία όσο μπορεί να φτάσει ο καθένας, δηλαδή να παραμένουμε σταθεροί στο Χριστό και στη γνώμη μας χωρίς να απορρίπτουμε την αντίθετη γνώμη. Και μάλιστα πολλές φορές η αντίθετη γνώμη είναι μέσα στα μέλη της Εκκλησίας. Γιατί και στα μέλη της Εκκλησίας μέσα υπήρξαν και οι... ακριβώς οι διχογνωμίες γύρω από τον κορονοϊό. Υπήρξαν και για άλλα θέματα όπως το τι αποτελεί, τι αποτελεί οικουμενισμό κατά δικαστέο και τι όχι. Και πολλά άλλα τέτοια θέματα τα οποία αρκετές φορές διχάζουν και ορισμένα μέλη της Εκκλησίας. Και τα, και τα, οποία γίνονται πάρα πολύ επικριτικά απέναντι στην, και στην ιεραρχία της Εκκλησίας και απέναντι ε, στον κλήρο αλλά και σε όσους τυχόν διαφωνούν μαζί τους. Λοιπόν, ε, είναι απαραίτητο λοιπόν και το λέει ένα ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας ο οποίος όμως δεν είναι πολύ γνωστός στο, ευ, στο ευρύ κοινό ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής ο οποίος έζησε τον 7ο μεταχριστών αιώνα ένας, μια φοβερή προσωπικότητα η οποία συνεδίαζε μεγαλοφυΐα και αγιότητα, μια σπανιότατη προσωπικότητα που βγαίνει κάθε χίλια χρόνια και ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει ο χριστιανός να αποφεύγει και την έλλειψη και την υπερβολή. Θα λέγαμε ότι σε κάθε ζήτημα η υπερβολή είναι αυτό που λέμε το θέμα του φανατισμού και η έλλειψη είναι το θέμα της χλιαρότητας στην τήρηση των εντολών του Κυρίου και στον πνευματικό αγώνα. Ο μόνο τρόπο και επειδή ακριβώ ένα χαρακτηριστικό, θεμελιώδε χαρακτηριστικό τη εποχή μα είναι η σύγχυση, η βαθύτατη σύγχυση γύρω από θέματα κοσμοθεωρία και θέματα προσανατολισμού τη ανθρώπινη ύπαρξη, γύρω από θέματα δηλαδή ψυχική και πνευματική ταυτότητα τη ύπαρξη, το σύστημα από τη φύση του καλλιεργεί, όπω έχει γίνει το μεταμοντέρνο σύστημα, καλλιεργεί μια τρομερή σύγχυση, αφού δέχεται ότι τα πάντα είναι δεκτά αρκεί να μην παραβιάζουν τους εκάστοτε νόμους, τα πάντα, κάθε άποψη, κάθε συμπεριφορά, κάθε διακήρυξη κλπ. Και ταυτόχρονα έχει ως αποθε... αποθεώνει την ατομική επιθυμία. Άρα ε, αυτό διασπά απόλυτα την ανθρώπινη κοινωνία, μια τέτοια κοσμοθεωρία όπως η μεταμοντέρνα. Μέσα σε αυτό το χάος, το κοσμοθεωρητικό χάος και τη σύγχυση, ε, είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό, να παραμείνουμε ταπεινοί, η αρετή της ταπεινοφροσύνης που αποτελεί θεμέλιο και στήλο της σωτηρίας μας είναι απαραίτητη και επίσης να θέτουμε τον εαυτό μας ως χριστιανοί υπό την κρίση των εμπειροτέρων, δηλαδή υπό την κρίση του πνευματικού μας πατέρα που υποτίθεται ότι έχουμε και αρκετοί άνθρωποι αγωνιζόμενοι έχουν, υπό την κρίση του πνευματικού μας πατέρα και υπό την κρίση της Εκκλησίας. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό που διαπιστώνει κανεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, υπήρχε και παλαιότερα και πάντα στη ζωή τη Εκκλησία, αλλά ήταν πιο περιθωριακό φαινόμενο. Ποιο. Το να βγαίνουν πούμε, άνθρωποι και μάλιστα άνθρωποι χωρί καμία ιδιαίτερη θεολογική κατάρτιση ή, ή θητεία και εμπειρία στα εκκλησιαστικά και πνευματικά θέματα και να έχουν γνώμη εντελώς απο, ε, απόλυτη, εντελώς απορριπτική και βαθύτατα περιφρονητική για όσου διαφωνούν μαζί τους, δεν το έχουν σε τίποτα να ισοπεδώσουν φραστικά πατριάρχες, αρχιεπισκόπους, επισκόπους, κληρικούς ή μοναχούς ή λαϊκού που διαφωνούν μαζί τους και να συμπεριφέρονται και να ομιλούν με μια ε, ε, θλιβερή αυτάρκεια χωρί να τους συνειδητοποιούν, λες και είναι μικροί πάπες αλάθητοι. Είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό φαινόμενο και έχει άμεση σχέση με όλα όσα αναλύσαμε ε, στα δύο αυτά βίντεο. Και το τραγικό και στοιχείο είναι ότι μπορεί ας πούμε, τέτοια άτομα παρέντο χάρη να καταδικάζουν με πάθο τον παπισμό, ας πούμε, και το Βατικανό, ας πούμε, κλπ. Την ίδια ώρα που μιλούν σαν αλάθητοι πάπε. Είναι, είναι φοβερή αντίφαση. Και ενώ α πούμε του λείπει πάρα πολύ σε τέτοια άτομα και τα οποία αυξάνονται διαρκώ λόγω τη σύγχυση που υπάρχει στην εποχή μα. Αυξάνονται διαρκώ η κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Ενώ ε, Εμφανίζονται οι σούπερ ορθόδοξοι, καταδικάζουν, απορρίπτουν, ελέγχουν, κριτικάρουν, καυτηριάζουν και ούτω καθεξής όλα τα ρήματα, τα κατάλληλα που διαθέτει η πλουσιότητα τη γλώσσα μας. Από την άμπρη διόλου δεν συνειδητοποιούν ότι πώς μιλώ εγώ έτσι, πώς κατακρίνω έτσι τόσο βαθιά. Αν ο Κύριος έχει απαγορεύσει ρητό στην κατάκριση και τόνισε ότι με όποιο μέτρο κρίνεται, μα είπε θα κρυθείτε και εσείς στη Δευτέρα Παρουσία, δηλαδή όσο σκληρότερη και αυστηρότερη Είστε απέναντι στου συνανθρώπου σα, τόσο σκληρά και αυστηρά θα κριθείτε στη δευτέρα παρουσία και αντιστρόφω. Όσο επίικέστεροι είστε, τόσο επίικέστερα θα κριθείτε. Ενώ έχουμε ρητέ διαβεβαιώσει του κυρίου και των Αγίων, ούτε προβληματίζονται για την σκληρότατη κατάκριση που εκφράζουν και απόρριψη τη αντίθετη γνώμη στα εκκλησιαστικά κυρίω πράγματα, ούτε προβληματίζονται για την παντελή έλλειψη ταπεινοφροσύνη. Διότι πώ συμβιβάζεται η ταπεινοφροσύνη με την ε, σκληροκαρδία και βαριά κατάκριση και απόρριψη των άλλων. Συνεπώς πάνω σε αυτά τα θεμέλια ε, αναφερθήκαμε λοιπόν και σε αυτό το χαρακτηριστικό της σύγχρονης εποχής, το, τη βαθύτατη δικογνωμία, το, το βαθύτατο δικασμό της νόμης, ακόμα και από τα σπουδαιότερα και πλέον δημόσια και καυτά θέματα, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα εθνικά θέματα, ή όπω είναι τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά θέματα ή θρησκευτικά θέματα, μέχρι τα μικρότερα, ε, σήμερα ε, συμβαίνουν θλιβερές προστριβές, ακόμα και αν το, για το αν το α φαγητό είναι καλύτερο από το β, εάν η α ενδυμασία είναι καλύτερη από τη β, για να μην αναφερθούμε βέβαια σε άλλα σε άλλες καταστάσεις οι οποίες παραδοσιακά έχουν δώσει τραγικούς καρπούς όπως ο ποδοσφαιρικός φανατισμός που έχει στοιχήσει, δηλαδή το να υποστηρίζει τη μία ομάδα ή την άλλη, το αν υποστηρίζει ένας τη μία ομάδα ή την άλλη έχει γίνει ορισμένες φορές θέμα ζωής και θανάτου κυριολεκτικά και φόνων και βιοπραγία και τραυματισμών και παθών. Σε αυτό λοιπόν, γι' αυτό αναφερθήκαμε λοιπόν και επιλέξαμε με αυτά τα δύο σύντομα βίντεο να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και ελπίζουμε στο μέλλον ε, να επανέλθουμε σε άλλες ομιλίες και με πιο εξειδικευμένες πλευρές. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.